Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η παρέμβαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις Πριτανικές Αρχές. Κατατέθηκαν όλα τα αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων σχετικά με την άμεση και επιτακτική ανάγκη να αποχωρήσουν άμεσα οι δυνάμεις καταστολής από το Πανεπιστήμιο, να παγώσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για την εγκατάσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας, όσο και τα άλλα αιτήματα που διεκδικούμε που αφορούν τους όρους σπουδών και ζωής μας. Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε ακόμα μια φορά είναι μια μετάθεση ευθυνών από τις Πριτανικές Αρχές και την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Πρίτανης του ΑΠΘΙΤΑ επικαλείται την άγνοιά του σχετικά με την παρουσία τόσο των αστυνομικών δυνάμεων εδώ πέρα, όσο και της ΟΠΗ στα πανεπιστήμια μας. Αναφέρει την άγνοιά του σχετικά και με τη μόνιμη εγκατάστασή τους. Εμείς ακόμα μια φορά δηλώσαμε ότι τα σχέδια αυτά θα τα μπλοκάρουν οι ίδιοι φοιτητικοί σύλλογοι από τον αγώνα, τη δράση που θα αναπτύξουν το επόμενο διάστημα. Για τα άμεσα προβλήματα που θέσαμε, για τη λέσχη, για τη στέγαση, τα οποία αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσουν ακόμα πιο επιτακτικά οι φοιτητές στο επόμενο διάστημα. Ακόμα μια φορά η απάντηση ήταν η επίκληση της υποχρηματοδότησης του θυελλώδους νομικού πλαισίου, προκειμένου να δικαιολογηθεί τόσο η κατάσταση στη λέσχη που εμποδίζονται φοιτητές να συντιστούν, όσο και στις εστίες που πέφτουν τα ντουβάρια στα κεφάλια των συνοικοτρόφων την ίδια στιγμή που πάρα πολλά δωμάτια μένουν αχρησιμοποίητα. Προχωρούμε τώρα σε κινητοποίηση στον πανεπιστημιακό χώρο με κατεύθυνση το Πολυτεχνείο να ενημερωθούν όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για το τι έγινε χθες στο ΑΠΘΙΤΑ με την προσπάθεια εδραίωσης της πανεπιστημιακής αστυνομίας και δεσμευόμαστε μέσα από όλες μας τις δυνάμεις ατομικά και συλλογικά ότι θα οργανώσουμε τον αγώνα στις σχολές μας ώστε η κυβέρνηση να βρει ένα τείχος στα σχέδιά της. Ούτε στο ΑΠΘΙΤΑ!